Έτσι όμως δεν ξεκίνησε και η γενιά που μας κυβερνάει. Κι αν ναι, τι έφταξε και φτάσαμε εδώ, ποιος πρόδωσε ποιον. Το Πολυτεχνείο είσαι, ε? Ναι, δεν, χρονολογικά. Γενιά του Πολυτεχνείου. Ακριβώς. Θα πάω πιο εκεί. Μην κολλήσεις. Εκτός, αν και για τις γενιές ισχύει, ο Μπρέχτ. Από τους Καρχαρίες γλίτωσα, τις τίγρες τις εσκότωσα και με καταβρόχθησαν οι κοργοί. Τις ψήρες έχουμε ανοίξει. Ναι, δεν έχεις καθόλου. Όχι. Μην μου φωνάξετε μετά να κάνω τον μπλάζο πάνω. Ανοιχτές είναι, έλα. Μάτια μου, αλλά μου βγαίνει αυθόρμητα. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ. Και στο νεκροταφείο σου ορκίζομαι εσένα σκεφτόμουν συνέχεια. Και έλεγα όχι του κερατά. Αυτή έπρεπε να είναι η κηδεία του Τάσου, όχι του Σπύρου. Τι συζητάγαμε στα 25. Πραγματικά εννοώ, τι συζητάγαμε. Αν με ρωτάς εμένα, για κάτι μπορούμε να συζητάγαμε. Αν με ρωτάς εμένα, στα 25. Στα 25, ναι. Επειδή έχω λίγο αποκτήσει με όλους αυτούς τους ψευτοαριστερούς της εποχής. Εγώ μίλαγα πολιτικά στα 25. Το ξέρω. Μα πολιτικά μιλάγαμε, εντάξει. Ναι. Στο στενικό μέρα. Βέβαια. Μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Λοιπόν, θέλω να πω, ήταν όλα μέσα. Είχαμε προτάξει, ας πούμε, το γενικό καλό, ενώ μέσα μας πιστεύαμε στο δικό μας καλό. Θέλανε να γίνουν όλοι αρχηγοί. Γινόταν ένας διαγωνισμός ποιος είναι πιο δημοκράτης κτλ. Εκ των υστέρων, και επειδή στην ίδια αυλή απλώνουμε, γιατί είναι και μικρή η χώρα μας, διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά ήταν λόγια των περισσότερων. Βεβαίως υπήρχαν άνθρωποι πολύ αξιόλογοι της γενιάς μας, οι οποίοι όσο αξιόλογοι ήταν, άλλο τόσο ήταν αθόρυβοι. Ερωτήματα προς τους πολιτικούς έχετε? Μην απαντάτε ελαφρά την καρδία. Να μάθουμε να κάνουμε καλά. Μην κάνετε το ίδιο λάθος που λέμε τους ίδιους. Μην απαντάτε στη μόδα. Απαντήστε στην ουσία. Γιατί κανείς δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Κάνουμε, τρώμε τόσα λεφτά, αλλά δεν έχουμε δει κανένα στην φυλακή. Σας μαθαίνουν κάτι τα παιδιά? Γι' αυτό έχω έρθει εδώ. Γιατί δεν το κάνω ούτε για να βιοποριστώ από αυτό, βέβαια, ούτε γιατί θέλω να παραστήσω το δάσκαλο και το κύριο στο μεγάλο γκούρου. Απλώς είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα το να μπορώ να απαντώ στις απορίες των παιδιών, στα μάτια τους δηλαδή, που εκφράζουν την απορία τους, με τη δική μου απορία και όχι με απαντήσεις, με τη δική μου ανησυχία. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι με πολύ ωραία περιπέτεια. Ελπίζω να απολαμβάνουν και τα παιδιά το ίδιο όσο την απολαμβάνω κι εγώ. Τι να απολαμβάνετε, Ζήτη? Πότε μπαίνουν οι βαθμοί? Οι βαθμοί. Οι καλλιτέχνες βαθμολογούνται στο θάνατό τους. Τους βαθμολογεί ο χρόνος. Δεν τους βαθμολογεί τίποτα άλλο. Τρία χρόνια εδώ μέσα, Ναι. Και παίρνει βαθμό, ας πούμε. Αυτό πάλι. Εγώ δεν βάζω βαθμούς, δεν κάνω τίποτα. Αλλά κανονικά προβλέπει το Υπουργείο Πολιτισμού ότι πρέπει να βαθμολογούνται. Δεν βάζω ένα βαθμό και τι έγινε. Και πάει μεθαύριο στο Φιλιππίνι και δεν μου αρέσει. Και λέει, μα πού βάλω παίζω 10. Λέω ένα παράδειγμα. τι να κάνουμε τώρα. Και επειδή υπάρχει αυτή η μόδα τελευταία, ξέρεις, ιδίως από τους συναδέλφους δικούς σου, οι οποίοι βαθμολογούν τα πάντα. Να σου πω κάτι ωραίο, έλεγε ο Χόρν κάποτε για αυτούς. Με τους κριτικούς κυρίως, αυτοί ξέρουν τα πάντα. Τα πάντα και τίποτε άλλο. Δηλαδή, γενικά τα ξέρουν όλα όμως. Ξέρεις τι άλλο έλεγε ο Χόρν? Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Συνεχώς ψυχοραγεί. Ψυχοραγεί. Και εσύ να αρμενίτσες εδώ μέσα, σαν τη βασίλισσα του Νείλου. Μου στρώθηκε στο θρόνο σου και ρουφούσε το πιωτό μου σαν νεροφίδα. Ξανά. Μου στρώθηκε στο θρόνο σου και ρουφούσε το πιωτό μου σαν νεροφίδα. Καθαρά να ακουστεί. Μα λέει σημαντικά πράγματα. Μην το χάσουμε. Γρήγορα. Και